Μπορεί οι μερίδες στο τραπέζι της αγάπης να έχουν φτάσει στις 150, ωστόσο δεν είναι μόνο αυτοί οι συμπολίτες μας που περνούν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα για αυτούς και τα παιδιά τους. 38 παράδειγμα αποτελούν γονείς οι οποίοι απευθύνονται καθημερινά στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης προκειμένου να πάρουν από το φιλόπτωχο ταμείο λιγοστά χρήματα, εξασφαλίζοντας έτσι τα παιδιά τους έστω και κάποια μολύβια, τετράδια και άλλα απαραίτητα σχολικά είδη, προκειμένου να τους προσφέρουν ένα χαμόγελο και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές τους. Ομολογουμένως υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα για μια καινούργια τσάντα ή για μια κασετίνα για τα παιδιά τους. Το φιλόπτωχο ταμείο σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να καλύψει τέτοιες ανάγκες, γιατί από κανένα παιδί δεν θα πρέπει να στερήσουμε τη χαρά και κανένα παιδί μέσα στην τάξη δεν θα πρέπει να νιώθει μειωμένο έναντι των άλλων. Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτος Μητροπόλητης Ξάνθης και Περιθωρίου σημείωσε πως το έργο της Ιεράς Μητρόπολης είναι να σταθεί δίπλα στο λαό, μετέχοντας τόσο στις χαρές του, κυρίως όμως στα καθημερινά του προβλήματα.